Ναι, εντάξει, 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 δεν είπα τίποτα. Για σήμερα, έτσι, για σήμερα. Οπότε, μέχρι να, δεν ξέρω σε πού είστε, σε ποιο σημείο και αν μπορούμε να τα καταφέρουμε να μιλήσουμε. Είμαστε μαθαίνουμε... στο σημείο ακριβώς που έχουμε ορατότητα να. Του πυρηνελεουργίου, του πυρηνελεουργίου, αχα, ναι. Νόμιζα ότι είμαστε δύο εδώ. Υπάρχουν στη Σιτία, έτσι, δύο υπάρχουν. Εμείς εδώ έχουμε ένα και ξυνόμαστε. Ναι, τέλος. Άρα όλο το Ρασίθι έχει τρία. Ναι. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Γιατί μου το βάλετε τώρα ότι βλέπετε το πυρηνικό στη Σιτία. Οπότε τσίπησα κι εγώ. Τσιπήσαμε κι εμείς. Λοιπόν, εκεί στον Αλμυρό ποταμό και σήμερα μου στέλνει και ένας φίλος πάλι φωτογραφίες. Είναι γεμάτο εκεί το κλειστό από πίσω. Έχει ένα. Δεν ξέρω αν είναι εκεί που κατεβαίνει στον Αλμυρό. Ναι, όποτε ο ποταμός, δεν έχω πάει για να δω. Κάποιο παράλληλο ρέμα ενδεχομένως. Προφανώς έχει γεμίσει και εκεί με τέτοια ζουμιά, μαύρα ζουμιά. Πάνε και ξαναπάνε υπηρεσίες αντιπεριφέρειας, κύριε Γουλιδάκη. Ξέρω που το λέτε. Το ξέρω γιατί... που το λέτε, γιατί ναι, λένε πολλοί ότι δεν πάμε. Πάτε και ξαναπάτε και ξαναπάτε και ξαναπάτε. Η ουσία είναι μία. Τι, από πού είναι αυτά τα ζουμιά, τελικώς. Γιατί αυτά τα ζουμιά. Να μιλήσω με βάση την εμπειρία δεκαετίας πλέον, έτσι, 11 χρόνια, 12 χρόνια από μέσα στην περιφέρεια Κρήτης. Και αυτό το θέμα, λόγω και γειτονιάσης και του φυσικού μου χώρου διαμονής της Μακρυλιάς, αντιλαμβάνεσαι ότι σε κάθε περίπτωση, όποτε και αν λειτουργεί το πυρηνελεουργείο, έχει τα ζητήματα που έχει συνολικότερα σε κάθε περιοχή όπου λειτουργεί ένα πυρηνελεουργείο. Από τη μια είναι ιός μέσα, από την άλλη είναι η καπνή, από την άλλη είναι τα λίμματα που πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα. Προσέξτε όμως. Εδώ υπάρχει ένα ιδιαίτερο. Όταν λέμε λίμα εννοούμε προβλήματα, ας πούμε. Δεν εννοούμε λίματα, δηλαδή κατσίγαρη. Κοιτάξτε, υπόλοιπο μιας επεξεργασίας και αυτό λίμα είναι. Έτσι. Ακόμα και σε ένα εστιατόριο, ας πούμε, μετά την επεξεργασία, ότι τα λάδια και τα λίματα λίματα και αυτά πάνε, υποτίθεται ότι είναι κάποια υπόλοιπα πρέπει να επεξεργαστούμε. Υπάρχει εδώ ένα διαφορετικό στοιχείο συνολικά υπάρχει όσον αφορά το πώς χειρίζονται γενικά όλη την επιχείρηση. Εκεί στον Αλμυρό πάντως πήγαμε και είχαμε και ένα αέρια πλάνα από τον Αλέξο Μαχαιρά που κάναμε επιτόπι αυτοψία και η μόλυνση της θάλασσας έχει πιάσει τα διάπαντα που λέμε, πέρα από τα... από πού είναι αυτά τα υπολείμματα, λίμματα ή δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούμε να τα πούμε. Από πού είναι, έχει βγει, έχει βγάλει άκρη υπηρεσία, πάει και ξαναπάει ο κύριος Ρουκουνάκης, αν δεν κάνω λάθος, εκεί. Και όχι μόνο, για πάμε να μας πείτε εκεί τι γίνεται. Είχα ξεκινήσει να πω, επιτρέψτε μου να ζω, γιατί διαφορετικά θα έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη έτσι, που πρέπει να έχει και η αντιπεριφέρεια και οι πολίτες. Λέω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση του ζητήματος, διότι ταυτόχρονα την ίδια ακριβώς θέση της πλατείας όψης στη συγκεκριμένη περιοχή έχουμε δύο πηγές οι οποίες κατά καιρούς και με διάφορους μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί και γνωρίζουμε ποιες είναι και για ποιους λόγους μπορούν και η μία και η άλλη ή και οι δύο ταυτόχρονα πηγές να δώσουν αυτά τα ζητήματα. Εννοώ τις εκροής των ζουμιών, του χρωματισμού, του κατσιγάρου κτλ. Άρα υποχρεωτικά η υπηρεσία. Μιλάω για τα 11 και πλέον χρόνια που έχω και σαν περιφερειακό σύμβουλος και σαν αντιπεριφερειά στα 2,5 τελευταία. Όλες οι υπηρεσίες και την πλευρά του Δήμου και οπουδήποτε καταγγελθούν. Είδατε και το λιμεναρχείο παίρνει μέρος και η αστυνομία κτλ. Βεβαίως κάθε φορά που υπάρχει κάτι που είναι γνωριστό ή που πειράζει οτιδήποτε, θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αμέσως από τις πρώτες και σε εμάς αναφορές που είχαν έρθει τηλεφωνικά και πάνω από 20-30 μέρες τώρα, οι υπηρεσίες έχουν έρθει αρκετές φορές και βάζω μια τάξη. Και εγώ προσωπικά την περασμένη εβδομάδα, την περασμένη Δευτέρα, όχι αυτή που μας λέει την προπερασμένη, ήμουνα ξανά με τις υπηρεσίες προσωπικά ο ίδιος και είδαμε, παρακολουθήσαμε από τις εκβολές του Αλμυρού, κάτι και εκεί θα μας είδαν και μετά πήγαμε και όλη τη διαδρομή από εσωτερικές διαδρομές, πηγαίνοντας προς το δεύτερο συνεταιρισμό το δρόμο πάνω και παρακολουθήσαμε μέχρι και την έξοδο προς Μακρυλιά μετά τη ροή ακριβώς αυτών των ζουμιών, να το πούμε έτσι. Σε κάθε περίπτωση, προφανώς ο χώρος είναι από την περιοχή αυτή. Δεν έχουν έρθει από ένα άλλο ποτάμι, άρα ξεκαθαρίζουμε από πού. Αυτό το ρέμα, το ξέρω, επειδή έχω πάει στην Χωματερή, είναι ακριβώς κάτω από τη Χωματερή. Έτσι, από εκεί δεν περνούν, και από εκεί περνούν. Από εκεί, και λίγο πιο από πάνω, εκεί περνούν τα ρέμα. Τι έχει δείξει, ωραία, 11 χρόνια ασχολούμαστε με ένα θέμα, δηλαδή... δεν το λέω για εσάς προσωπικά, κύριε Γουλιδάκη, επειδή το... Και για μένα το πείτε, για όλα τα μισό λεπτό εδώ, 11 χρόνια, κάθε χρόνο έχουμε να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα.
με τα ζουμιά στον Αλμυρό, με τα ζουμιά στα μαύρα στη θάλασσα. Και δεν ξέρουμε από πού είναι αυτά. Δηλαδή, είναι αρχικοματερή. Ένα λεπτάκι, ένα λεπτάκι. Σας είπα ότι έχουμε δύο πηγές. Έτσι, αν υπάρχουν και τρίτες πηγές οι οποίες μπορούν να προσθέσουν αυτή και να επιβαίνουν την κατάσταση, μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι και εξαιρετικά μεγάλο τροχοπτός που είχαμε τις μέρες του Ιανουαρίου. Αλλά αυτό δεν είναι πηγή, αυτό είναι ευλογία. Απλά δυσκολεύει τη διαχείριση της κατάστασης. Λέω λοιπόν ότι οι υπηρεσίες, απαντώ σε αυτό, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η δουλειά τους και πρέπει να συνεχίσουν να πηγαίνουν, απαντώντας το ερώτημα της οριστικής λύσης του ζητήματος. Να αναζητήσουμε τις οριστικές λύσεις του ζητήματος στα πλαίσια της λογικής. Και να μην ξεχνάμε ότι η περιοχή είναι χωροθετημένη για αδειοδοτημένη συγκεκριμένη χρήση του συγκεκριμένου πυρνελαιουργίου. Άρα πολλά μπορεί να σκεφτεί κανείς πώς αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες. Με το πλαίσιο νόμου που τους διέθει. Με αυτά τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους. Γίνονται λοιπόν μετρήσεις, λαμβάνονται δείγματα, γίνονται και παρακολουθήσεις. Τι δείχνουν τα δείγματα, και αυτές οι μετρήσεις όμως. Επιτρέψτε μου. Κάθε φορά θα πρέπει να είμαστε λίγο υπομονητικοί παραπάνω για να έχουμε, παρακολουθώντας το φαινόμενο αρκετές ημέρες, τα συνολικά πορίσματα των αρμοδίων υπηρεσιών. Και λέω αρμοδίων, γιατί εχθές, στη συγκεκριμένη θέση στην πλατεία όπου επισκεφτήκαμε το πυρνελαιουργείο και η αντιπεριφέρεια η δική μας, με όλους τους περιφερειακούς συμβούλους και το τμήμα περιβάλλοντος και από το Ηράκλειο, αφού είχε και εκεί κοινοποιηθεί και καλώς η καταγγελία και η ειδοποίηση, ο κ. Σιλούρης ο ίδιος, ο κ. Τσιτσοτάκης που είναι αρμόδιος για τα θέματα τα περιβαλλοντικά στο σύνολο, είδαμε, δεν θα ανακοινώσουμε τι είδαμε σε αυτή τη φάση, είδαμε συγκεκριμένα πράγματα και από τη μια πλευρά και από την άλλη των δύο αυτών πηγών που προανέφερα. Το πόρισμα αυτό δεν είμαι σε θέση εγώ να το ανακοινώσω σήμερα πριν οι υπηρεσίες το συντάξουν και θα είναι στη διάθεση όλων, θα έχει δημόσιο χαρακτήρα. Α, ωραία. Θα δημοσιοποιηθεί, γιατί συνήθως δεν δημοσιοποιείται αυτό. Να μας δείτε όσους... αυτές οι αναλύσεις που θα κάνετε, τι υπάρχει. Από πού πήρατε δείγματα, από την εκβολή, ας πούμε, από εκεί, από την παραλία πήρατε, από τις πηγές αυτές τις δύο. Εκβολή, από πού το... Πολλές φορές δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται πάντα όλες τις περιπτώσεις, απλά και αν υπάρχει, να δούμε αν έχει κολοβακτηρίδα και τα λοιπά, και από τη θάλασσα παίρνει άλλη υπηρεσία και από τα ίδια. Αλλά εδώ είναι πεντακάθαρο, είναι οφθαλμοφανές, δηλαδή το ξέρει όλος ο κόσμος, ότι ξεκινώντας από τον Αλμυρό και πηγαίνοντας στο ρέμα πάνω-πάνω, φτάνεις σε αυτές τις δύο πηγές. Το ερώτημα είναι πώς μπορεί πραγματικά, όση συνευθύνη έχει μια πηγή με την άλλη, πώς ένας ιδιώτης μπορεί να πιεστεί να ακολουθήσει τους κανόνες της ορθής λειτουργίας του πυρνελαιουργίου, εφόσον αποδεδειγμένα μπορεί να είναι ή να μην είναι από αυτό, και να εξετάζουμε κάθε φορά τα ζητήματα. Ωραία, είναι ή δεν είναι από το πυρνελαιουργείο. Γιατί όλος ο κόσμος λέει, αφού είναι μαύρο το ζουμί, από το πυρνάδικο είναι. Εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερο να περιμένουμε, ακούστε. Μα 11 χρόνια περιμένουμε τώρα από πού είναι αυτό το μαύρο ζουμί. Εσείς θέλετε να πείτε ότι είναι μόνο, μα και εγώ καλοπροαίρετα το λέω, είναι... αλλά βασίζομαι πάντα, πάντα βασίζομαι και δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα μεταφέρω. Λύσεις μπορεί να υπάρχουν εφόσον υπάρχουν εργασία. Ναι, αλλά okay, δεν θέλω να αποφύγω τίποτα, δεν θέλω να αποφύγω τίποτα. Δηλαδή, μα είναι σαν είναι να καταλάβω τώρα όλη την υπηρεσία, επειδή έχουν γίνει, δεν είναι η πρώτη φορά που πάτε χθες καταρχήν. Όχι βέβαια. Πήγατε χθες, έχετε πάει το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, έχετε πάει πάρα πολλές φορές. Και από το Νοέμβριο και μετά, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, οπότε τι αναλύσεις που κάνετε, τι δείχνουν. Είναι από τη χωματερή, είναι από το... Πού είναι. Για κάθε φορά θα πρέπει να μιλάμε ξεχωριστά. Στα προηγούμενα διαστήματα, σε άλλες μετρήσεις παλαιότερα, τα δείγματα δείχνουν ότι περιλαμβάνονται και βαρέα μέταλλα. Γι' αυτό το λέω τώρα, για πείτε το. Μα διτάξτε όμως, εγώ είμαι φάρμακα, βαρέα μέταλλα, από πού έρχονται αυτά, από τη χωματερή. Αλλά εγώ απαντώ κάθε φορά, σε κάθε περίπτωση για την μεμονωμένη αντιμετώπιση και τη διαχείριση. Έτσι. Ας είμαστε λίγο υπομονετικοί. Χθες ήταν όλη η υπηρεσία. Όλες οι υπηρεσίες και από το Ηράκλειο. Το πόρισμα που θα συνταχθεί, ό,τι συμπεράσματα βγουν και βεβαίως θα ανακοινωθούν. Από εκεί και μετά. Υπάρχει να συζητήσουμε την ουσία. Η ουσία λοιπόν είναι ότι έχουμε δύο συγκεκριμένες πηγές οι οποίες δίνουν αυτά τα ζητήματα όντως δεκαετίες. Υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπιστούν. Ναι, κατά την άποψή μου ναι. Απλά πρέπει να ληφθούν πολύ σημαντικά και δαπανηρά μέτρα. Και από την πλευρά του ιδιώτη για να διασφαλίσει ότι εφόσον είναι δική του πετιότητα θα έχει τη δυνατότητα τεχνολογική να συγκρατεί σε αποξήρανση, σε μεθοδολογία, σε μεταφορά, οποιοδήποτε διαδικασία προσφέρει η τεχνολογία και η σύγχρονη επιστήμη και για τον ιδιώτη. Αλλά παράλληλα και από την πλευρά της εγκαταλελειμμένης σε παρένθεση χωματερής.
Έτσι, γιατί πάρα πολλοί ασυνείδητοι, ναι, πάρα πολλοί ασυνείδητοι συνεχίζουν. Και τι ασυνείδητοι τώρα, με τις ευλογίες του Δήμου, κύριε Αντιδήμαρχε, δηλαδή μισό λεπτό. Όταν έχουμε καταγγείλει πολλές φορές και από εδώ μας, καταγγέλουν άνθρωποι ότι πάνε τα βυτεία με τα λίμματα, τα βοθρολίμματα, τη λιματολάσπη και πέφτουν μέσα στην παλιά χωματερή εκεί στο ποτάμι, πώς το λένε, στο ξεροπόταμο τέλος πάντων, όλο το χρόνο, παρανόμως γίνεται αυτό. Και βγαίνει η αντιδήμαρχος και λέει βρείτε λύση. Και μαλώνει τις υπηρεσίες σας. Και εσείς τώρα πρέπει να βρείτε μια λύση. Εμείς δεν μαλώνουμε. Δηλαδή πάτε, κανένα. Όχι μισό λεπτό, να σας φέρνει πρώτον ευθυνών σας, ενώ η κυρία, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη στο ότι επιτρέπεται στη ζούλα να πηγαίνουν εκεί τα σκατόνερα. Συγγνώμη, δηλαδή πώς θα το πω αλλιώς. Τα βοθρολίματα, το πω όλα. Δηλαδή τώρα, όχι, αλλά η υποκρισία αυτή με εκνευρίζει. Χρόνια. Και πέρυσι είχαμε την ίδια καταγγελία. Και πρόπερσι έχουμε την ίδια καταγγελία. Δηλαδή, οκ, δεν θέλω να πω ότι υποστηρίζω το πυρηνάδικο. Αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται εξαγωγή κατσίγαρου, ας πούμε. Έτσι. Και εμείς εδώ, ή ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα το οποίο θα αρδεύσει ελιές. Είδατε ότι έχει πολύ μεγαλύτερες προεκτάσεις. Μα θέλω να πω ότι ναι. Και δεν αναφέρω μόνο σε αυτό το δεδομένο. Εδώ είναι όμως το εξής. Πώς συνολικά φτάσαμε να έχουμε αυτή τη διαδικασία εδώ και δεκαετίες. Κάτι το οποίο λίγοι ανεστορούνται. Εν κάθε περίπτωση. Είναι μια οροθετημένη, χωροθετημένη ξεκάθαρα περιοχή και δίνει αυτά τα προβλήματα. Να. Η υποχρέωση της πολιτείας με τους αρμόδιους φορείς δεν είναι μόνο γενική και αόριστη φορείς, έτσι. Και όσο κομμάτι συνευθύνης έχει και η τοπική αυτοδιοίκηση από την πλευρά της, πρέπει να βρει τις λύσεις. Αυτό είναι ένα αντιστοίχημα. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο Δήμος και τι πρέπει να κάνετε εσείς. Μπορείτε και το λιμενικό έχει μπορείτε να μας δώσετε έτσι ξεκάθαρα, επειδή ξέρω ότι είστε ξεκάθαρα. Ακούστε. Τι μπορώ να κάνετε, σας δώσω δηλαδή, όσα θέλετε. Αλλά να περιμένετε λιγάκι. Να περιμένετε λιγάκι να δούμε και τις τελευταίες από τις χθεσινές αυτοψίες και να υπάρχει μια σφαιρικότερη αντιμετώπιση, μια που επιλαμβάνεται πλέον του ζητήματος κεντρικά. Η αρμόδια επιτροπή περιβάλλοντος και μια από χθες ήρθαν πάρα πολλοί έγκριτοι συνάδελφοι που είναι και το ζητούμενό τους και ο κύριος Ξυλούρης και σαν τεχνικός και η υπηρεσία συνολικά με τον κύριο Μαρίνο Ξωτάκη. Yeah. Εδώ, εγώ βάζω λοιπόν το εξής θέμα, σαν αντιπεριφερειάρχης και χρόνια περιφερειακό σύμβουλο. Αν θέλουμε σε ένα επίπεδο συνεργασίας να βρούμε λύσεις, μπορούμε να τις βρούμε. Εμάς αυτός που μας αντιστοιχεί, οφείλουμε και πρέπει να το κάνουμε. Μπορούμε λοιπόν να μιλάμε αρκετό χρόνο για να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δυστυχώς το πρόβλημα παραμένει. Μάλιστα, ωραία. Εάν δεν είναι επί του παρόν να το αναλύσουμε ωραία. Όλοι, εμείς αλλά περιμένουμε λοιπόν. Παραμένει. Εντάξει. Το αφήνω εδώ και το αναλύουμε με το που έρχονται οι αναλύσεις και θα δημοσιοποιηθούν όπως μας υποσχεθήκατε. Γιατί έχω μια εικόνα για τα βαρέα μέταλλα και τα φυτοφάρμακα που πέφτουν στον αλμυρό αυτή τη στιγμή και τα βοθρολίματα. Έτσι, να δούμε, να το δούμε έτσι αυτό. Να δείχνουμε το δάχτυλο, ας πούμε, σχετικά πράγματα. Να βάλω και μια άλλη διάσταση. Αρκετές φορές και συμπολίτες μας ενοχλούν και με μήνυμα και με τηλέφωνο. Ναι. Θέλω όμως κάτι παραπάνω, τι λέω πολλές φορές. Έχουν αντιληφθεί, καλά είπατε προηγουμένως, για άλλο λόγο τώρα και ήθελα να το βάλω στο συγκεκριμένο ζήτημα των μαύρων ζουμιών που τρέχουν τώρα. Βιτία, τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό ότι πάνε σόνι και καλά πάνω στην περιοχή και μπαίνουν μέσα, αλλά και από άλλες πλευρές κολώνουν, παρκάρουν ωραία και αδειάζουν μέσα. Και από την αστυνομία και από καταγγελίες και τα λοιπά. Εγώ ρωτάω και χρόνια τώρα φορές. Παίζει αυτό που λέμε. Ναι, είναι όμως εντυπωσιακό, ούτε αριθμή κυκλοφορίας, ούτε μόνο να λέμε. Έχουμε και βίντεο τέτοιο προβάλλει πριν μερικά χρόνια. Και δεν είχε ένα αριθμό κυκλοφορίας, κάτι τώρα, για να δούμε παραπέρα. Ναι. Γιατί όπως το λέω, γιατί αν δεν έχουμε συγκεκριμένα ξέρετε πράγματα. Ποιοι είναι τώρα, μην τρελαθούμε. Μα ένα λεπτάκι. Εγώ ξέρω ότι ο Γιάννης ο Γουλιάς είναι λογιστής, παράδειγμα. Ό,τι πρόστιμα επιβληθεί από το ελληνικό δημόσιο πρέπει να πάω να βρω το Γιάννη Γουλιά και τα πληρώσει. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς. Καταλαβαίνετε πώς μιλάω. Ελπίζω να μην δημιουργώ παραπάνω ζητήματα από αυτά που όντως υπάρχουν. Για να περιμένουμε τις αναλύσεις και περιμένουμε και λύσεις. Όχι μόνο τις αναλύσεις, αλλά με λύσεις. Τι θα κάνουμε με αυτό, γιατί η χωματερή είναι η παλιά. Χωματερή υπάρχει θέμα χρόνια. Η πίεση λοιπόν που αφορά και την αντιπεριφέρεια και μπορεί να συνδράμει και στα δύο ζητήματα είναι. Αδειοδοτούμε από διάφορα τμήματά μας, έτσι, τη λειτουργία του πυρνελεουργίου. Άρα έχουμε υποχρεώσεις και ευθύνες και αρμοδιότητες και εξουσίες και για επιβολές προστίμων και για να προσπαθούμε να επιβάλλουμε τους κανόνες λειτουργίας ενός αδειοδοτημένου από το κράτος πυρνελεουργίου.
Ξέρω ότι δεν αρέσει σε πολλούς μας, αλλά όταν έπρεπε δεν έβρεκε. Να. Και εννοώ ότι εν πάση περιπτώσει άλλες πόλεις όπως ο Άγιος Νικόλαος με διάφορους τρόπους κατάφεραν και το απομάκρυναν. Εμείς το έχουμε. Άρα αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να επιβάλλουμε κανόνες για το πυρηνάδικο ομιλό, μια που έχω περισσότερη αρμοδιότητα. Μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να βρούμε λύσεις για τα τυχόν στραγγίσματα ή τα υπόλοιπα των βαρέων μετάλλων και των φαρμάκων που μπορεί και μολύνουν και αυτά το περιβάλλον περισσότερο. Αλλά εκεί συνεισέρχονται και άλλοι παράγοντες. Δεν μπορούμε να λέμε είναι μόνο ο ένας ή μόνο ο άλλος όταν είναι σε μια γειτονία και κάθε φορά πρέπει να αναζητούμε μέσα από τις αναλύσεις πιο περισσότερο, πιο λιγότερο, αλλά και οπτικά. Αλλά και οπτικά να επιζητούμε. Να επιζητούμε και οπτικά, γιατί υπάρχουν και αυτοπτίες. Άνθρωποι τόσα χρόνια σε αυτό μπορούν να δουν από πού πήγαν, πώς έσπασαν, αν έσπασαν, δεξαμενές κτλ. Αφήστε λοιπόν να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να έχουμε το πόρισμα. Ωραία, και θέλουμε λύσεις. Δεν θέλουμε μόνο τα πορίσματα να μένουν στα συρτάρια. Να βρεθεί κάποια λύση, κάποια συνεργασία με το Δήμο εδώ, να βρεθεί λύση το λιμεναρχείο. Δηλαδή το να πέφτουν πρόστιμα και ξανά πρόστιμα δεν λύνει το πρόβλημα. Μία λύση θα μπορούσε να δώσει ολοκλήρωση. Που δεν έχει ακόμα προχωρήσει ιδιαίτερα για την πλευρά για να μπουν σε θέματα. Υπάρχουν και θέματα που είναι πώς επεξεργάζεται κανείς τις υγρές πυρήνες που παραλαμβάνουν για το αποξηράνουν. Η επιχείρηση έχει αδειοδοτήσει επιμέρους περιβαλλοντικές μελέτες για να προχωρήσει σε μεγαλύτερη επένδυση, ώστε να επεξεργάζεται αποξηραμένη πυρήνα που δίνει μικρότερο αποτύπωμα όσον αφορά και αυτά τα λίμματα, αυτά τα ζουμιά του κατσιγάρου. Απ' την άλλη, είπατε ότι και μας είπαν και εμάς εχθές ότι αναζητούν και λύσεις. Ακόμα και έχουν αναθέσει μελέτη για να προχωρήσουν να έχουν και μια λύση τη διαχείριση σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Οι μισοί λένε ότι εκείνοι οι κατσίγαροι μπορεί να είναι ακόμα και λίπανοι. Άρα το εργοστάσιο, άρα το πυρηνολογιουργείο προσπαθεί. Δεν είπα ότι παίρνω το μέρος του ιότητα. Όχι. Αυτό που ενοχλεί τους κατοίκους εδώ της Ιεράπετρας πέρα από τα ζουμιά είναι η οσμή. Και ο καπνός. Αυτά τα δύο νομίζω ότι είναι επιβαρύνουν την ποιότητα ζωής. Γιατί θέλω να πάμε και σε άλλα πράγματα τώρα, γι' αυτό το περιμένοντας τα πορίσματα. Αλλά αυτό που σίγουρα θα κλείσουμε αυτό. Από τις πρώτες ημέρες και μετά και από τον αντιδήμαρχο Σιράτας που οχλήθηκε η υπηρεσία μας κτλ. Έρχονται, παρακολουθούν και γίνονται αυτοψίες και προσωπικά είχα συμμετάσχει και εχθές πάλι το ίδιο. Δεν είναι κάτι που το έχουμε αφήσει στο συρτάρι και προσπαθούμε σε κάθε περίπτωση πρώτα να αιτιολογήσουμε από πού για να, αν τυχόν είναι, σε ποιον είναι, να δούμε πώς και αν υπάρχουν πρόστιμα και αυτά να επιβληθούν, αλλά και αν υπάρχουν λύσεις, να τις δώσουμε τις λύσεις. Α, και αν υπάρχουν λύσεις, τώρα με απογοητεύετε. Εγώ θα έλεγα ότι σε πολλά ζητήματα εφόσον αποδειχτούν και πάρει θέση συνολικά είτε η περιφέρεια είτε ο Δήμος και θέλουμε να βρούμε λύσεις. Δεν είναι ανεπίλητα τα προβλήματα, απλά χρειάζονται συγκεκριμένες ενέργειες και ίσως παραπάνω χρήματα από ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας. Πάμε τώρα στο ενεργειακό, Μανιμάνι, που είχατε χθες μια, έτσι λένε πληροφορίες, μια σύσκεψη στον Εθερινόλακο. Καλά να. Ναι, μετά την σύσκεψη στις 10 η ώρα το πρωί στο πυρηνολογείο όλου του κλιμακίου υπηρεσιακών αλλά και αιρετών, έτσι, αντιπεριφερειαρχών κτλ. Επισκεφτήκαμε και τον ατμοηλεκτρικό στον σταθμό στον Αθερινόλακο. Η σκοπή και η λόγη είναι πάρα πολύ και εδώ επικεντρώσαμε κυρίως με όλα αυτά που επισυμβαίνουν στο ενεργειακό, τις ανατιμήσεις. Το πολιτικό σκηνικό που εχθές Τετάρτη περιμέναμε την έναξη του πολέμου 9 η ώρα το πρωί, κάτι τέτοιο ήταν πει. Ήταν πόλεμος με ραντεβού ήταν αυτό, δεν ήταν. Ναι, σκοπτικά τα λέω για να. Ναι, όχι, καταλαβαίνω. Απλά. Χαίρομαι και ο κόσμος καταλαβαίνει απόλυτα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλες αυτές οι στρατηγικές που αναπτύσσονται ένθεν και ένθεν αναδεικνύουν πολλούς διαφορετικούς πόλους που η Ελλάδα δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτό το παιχνίδι και να ρυθμίσει τους κανόνες. Τις ανατιμήσεις των ενεργειακών πηγών. Γίνομαι πιο σαφής. Όλες τις ημέρες της ισχυρής πίεσης της Ρωσίας με τη συγκέντρωση στρατευμάτων, μια χαρά είναι, στέλνεις τα τάγκ σου κοντά εκεί πέρα, να το φυσικό αέριο πάνω. Να ανατιμήσεις. Έχετε διαβάσει ότι μισό δισεκατομμύριο δολάρια ημερήσια παραπάνω από ό,τι έπρεπε να παίρνει, έπαιρνε η Gazprom, άρα η Ρωσία τις ημέρες της πίεσης. Έχετε δει ότι έγινε ένας ενεργειακός παίχτης στη Γερμανία, εκεί που δεν έχει φυσικό αέριο, να ρυθμίζει την τύχη της Ευρώπης. Είναι πολλοί παιχνίδια που μας ξεπερνάνε. Η Ελλάδα πώς στέκεται απέναντι σε αυτά και τι μπορεί να κάνει. Έχουμε λοιπόν εδώ συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν και την περιφέρεια Κρήτης αλλά και τον ομό Λασιθίου. Εδώ στη δική μας περιοχή της Ιτίας, στον Αθερινόλακο, όλοι ξέρετε ότι έχει εγκατασταθεί ένα εργοστάσιο το οποίο αυτή τη στιγμή. Θεωρώ εγώ προσωπικά, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, ότι είναι ο στυλοβάτης της ισορροπίας
της παροχής ενέργειας, ηλεκτρικού ρεύματος, σε όλη την περιφέρεια Κρήτης. Να υπενθυμίσω ότι διαχρονικά υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις πριν την εγκατάστασή του, έτσι, που έλεγαν, και το είπα και χθες και θυμάμαι ακριβώς και τι είχαν διατυπωθεί τότε, ότι με την εγκατάσταση και τη λειτουργία του, αυτό το εργοστάσιο του Αδενόλακο, θα ανέβαζε τη θερμοκρασία της θάλασσας από 2, 5, ίσως και 7 βαθμούς, που αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα να νεκρώσει η περιοχή κτλ. Θυμάστε όλη την προσπάθεια που κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, όχι το σύνολο των πολιτών του Λασιτίου, αλλά και εκτός Λασιτίου, αντιδρούσαν ιδιαίτερα. Ο σκοπός επίσκεψης ήταν συγκεκριμένος και για να ενημερωθούμε από ένα διευθυντή που αρκετά χρόνια εκεί γνωρίζει όλη τη διαδικασία που έχουμε αυτή τη στιγμή, από πού μπορούμε να πάρουμε ενέργεια, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε παραπάνω πηγές αηφόρες χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα στο οικοσύστημά μας. Τι προβλήματα ήδη δημιουργεί όταν έχουμε αυξημένες ποσότητες από αηφόρες πηγές ενέργειας σε ένα ισοζύγιο που μπορεί να λειτουργήσει προβληματικά. Δηλαδή, αν λειτουργούν πολλές ανεμογεννήτριες, μας είπε, ή πολλά φωτοβολταϊκά, και εκεί πέρα υπάρχουν και επενδυτικά ενδιαφέροντα, και ένας από τους λόγους που πήγαμε χθες με όλο το κλιμάκιο είναι να δούμε και να κάνουμε αυτοψίες σε παραπλήσιες περιοχές του Αδενόλακου, όπου υπάρχουν ήδη δύο μεγάλες εταιρείες που ζητάνε να εγκαταστήσουν εκεί αηφόρες πηγές ενέργειας. Ποιες θα είναι αυτές? Δεν γνωρίζω ακόμα. Γιατί λίγο πριν τον Αδενόλακο, μια πιλωτική προσπάθεια για την εγκατάσταση ενός υπερσύγχρονου συστήματος που παρακολουθεί τις κινήσεις του ήλιου με καθρέφτες και πύργο θέρμανσης, έδειξε η ίδια η φύση ότι το ξέβρασε. Το ξέρασε, να το πω αλλιώς. Το κατέστρεψε. Λέτε γι' αυτό στη δεξιά μεριά του που βλέπουμε ακριβώς, αυτό που ακριβώς. Υπάρχουν χρόνια τώρα είναι ακριβώς. Εκεί καταλελειμμένο. Δεν είναι χρόνια. Υπενθυμίζω ότι δεν είναι 3 χρόνια που ξεκίνησε να γίνεται πιλωτικά η κατασκευή του. Το 20 μάλιστα υπήρχε και περίπτωση να ερχόταν και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για τα γενιά του τότε. Καταστράφηκε όμως, γιατί οι ισχυροί ανέμεις περιοχές δείχνουν ότι τέτοιες εκλεπτισμένες, όσον αφορά την ενέργεια, ήταν είναι από τις πιο προχωρημένες μορφές τεχνολογικά, για να έχεις παραπάνω παραγωγή ενέργειας. Όμως αυτά τα υπερλεπτισμένα συστήματα δεν αντέχουν σε ρηπές ανέμου 12 και 13 από φόρ, που αρκετές φορές στην περιοχή. Καλά, το είχαμε δει και εκεί ότι η ΔΕΗ θα έφτιαχνε ανεμογεννήτριες εκεί, η ΔΕΗ τότε, έτσι. Από πολλά χρόνια, επειδή έχω καλή ψωροποτάζη του Αθερινόλακου και με την Greenpeace τότε και όλα αυτά, τέλος πάντων. Όλα όσα τα ανταποδοτικά που θα παίρναμε και δεν τα πήραμε και όλα αυτά. Για τον Αθερινόλακο νομίζω ότι τα ανταποδοτικά. Επειδή πήγατε τόσο μα πίσω, γι' αυτό το λέω. Δεν μπορεί να μην πας πίσω όταν βλέπεις ότι σήμερα μια προηγμένη χώρα, μα αν έκανε μια αναδρομή κανείς, αγαπητή Μαρία, δεν θα καταλαβαίνει και ο νεότερος κόσμος. Και έχει ανθρώπους σήμερα 35-40 χρονών που δεν γνωρίζουν πώς είμαστε σήμερα εδώ με μια περιοχή στις Κορακίες που πραγματικά πλέον είναι τόσο απαρχαιωμένη, που και εκεί αναζητούν μεταφορές. Ενώ για το Ηράκλειο έχουμε θέματα πολλά στο ενεργειακό της Κρήτης. Για να έχουμε και μια καλύτερη διασύνδεση με το μικρό καλώδιο και αργότερα, και αν και εφόσον έχουμε με τον EastMed, τίθεται μεγάλα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν. Τι παραπάνω αναδείχθηκε εχθές από τη συνάντηση αυτή? Ότι σε κάθε περίπτωση, εφόσον έχουν μελετηθεί και χωροθετηθεί σωστά πηγές οι οποίες μπορούν να επεξεργαστούν και το μαζούτ, και μάλιστα μαζούτ το οποίο έχει περιεκτικότητα σε θείο κάτω από 2%, και τέτοιο χρησιμοποιεί αυτός ο σταθμός, και να υπενθυμίσω τα ελληνικά πετρέλαια δυστυχώς το θείο που περιλαμβάνει πάνω από 2%, οπότε δεν είναι και τα καλύτερα για να τα παραλαμβάνει ο σταθμό να τα επεξεργάζεται, μας δίνει ρεύμα και ενέργεια. Ξεκινάει λοιπόν όλες τις συζητήσεις. Θέλουμε ρεύμα ή θέλουμε σκοτάδι? Θέλουμε να μαγειρεύουμε στη φωτιά ή θέλουμε να μαγειρεύουμε στην κουζίνα μας? Χθες αποκαλύφθηκε λοιπόν απόλυτη συζήτηση ότι μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας και το περιβάλλον όσον αφορά το θαλάσσιο οικοσύστημα δεν αποδεικνύεται από κάπου ότι έχει καταστραφεί. Αντίθετα, οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί, οι οποίες διαθέτουν ακόμα και μικρό σταθμό πρώτων βοηθειών, σημεία, αναλύσεις, γιατί είναι υποχρεωτικό εκ του νόμου, αλλά και οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί αφήνουν ένα αποτύπωμα ότι ο άνθρωπος μπορεί σε συνεργασία σωστή με τις υπηρεσίες και θέσεις εργασίας να δημιουργήσει, αλλά και μια αίσθηση ότι παρά τον κλειδονισμό της ανατίμησης των τιμών του πετρελαίου, μεταφορές κτλ., έστω υπάρχει ένα εργοστάσιο που μπορεί να ενισχύσει αυτή την ισορροπία που έχουμε ανάγκη να έχουμε. Επειδή καταλαβαίνετε πολύ καλά τώρα αυτό με τον Αθερινόλο και τον Ενεργειακό, το θέμα των οικοκυριών και η αύξηση του ρεύματος,
μπορεί, πώς μπορεί, μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή αυτό, αυτό δεν ήταν αυτό στη συζήτηση. Από τη στιγμή, καλά κάνετε και το ρωτάτε. Δηλαδή αυτό, είναι... νομίζω ότι αυτό καίει τώρα. Δηλαδή να είμαστε, λογαριασμοί ρεύματος τριπλάσια. Πώς θα τους πληρώσει ο κόσμος. Εδώ λοιπόν μπορώ να πω το εξής, χωρίς να έχει πολιτικό χαρακτηρισμό, γιατί δεν είναι ακριβώς θέμα ποιος κυβερνάει αυτή τη στιγμή για να ανατιμείται το ρεύμα. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι θέλω να πω. Όμως φαίνεται και κάθε φορά αφήνει περιθώρια του πώς σχεδιάζει όποιος και αν κυβερνά αυτή τη χώρα το ενεργειακό. Είτε δεν είναι καλά πληροφορημένος, είτε δεν είναι σε κάθε περίπτωση δεν έχει αντιληφθεί γρήγορα τα φαινόμενα που μπορούν να συμβούν. Αλλά εγώ μπορώ να υπενθυμίσω ότι κάπου τον Οκτώβριο ή Σεπτέμβριο, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Κρέκας έλεγε ότι θα έχουμε 1-2 ευρώ ανατίμηση. Ξέφυγε τελείως όλη αυτή η διαδικασία, ακριβώς επειδή υπάρχουν λόγοι που εξηγήσαν προηγουμένως. Πώς μπορεί να επιληθεί αυτό το ζήτημα αυτή τη στιγμή. Είναι καθαρά θέμα πολιτικής ηγεσίας, με ποιους τρόπους και με ποια χρήματα θα βρεθούν κίνητρα και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Αν δείτε, επιχειρηματίας κάνει από χθες απεργία πείνα στη Ρόδο, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει το λογαριασμό. Τα βλέπουμε και εμείς αυτά, παρά του δεν έχουμε να προλάβουμε να φάμε, τα βλέπουμε και είναι πραγματικά πολύ λυπηρά. Αλλά αν δείτε, σε μένα που είμαι φοροτεχνικός, δεν θέλω να πάω παραπέρα ούτε να δημιουργήσω το στίγμα ότι ξέρετε ξαφνικά φταίνε για όλα οι κυβερνώντες. Είναι ζητήματα που ξεπερνούν όμως, οφείλουν γρήγορα να πάρουν σχετικά μέτρα με τη μορφή κινήτρων, ακόμα και φορολογικού χαρακτήρα, πολλές φορές, να περιορίσουν όπου είναι δυνατόν προστιθέμενους φόρους. Γιατί ποιος δεν ξέρει ότι μέσα στη ΔΕΗ πληρώνουμε τα πάντα εκτός και από το ρεύμα. Ποιος δεν ξέρει ότι όταν βάλω πετρέλαιο σε αυτό εδώ το αμάξι που έχω τώρα που θέλει 115 ευρώ να γεμίσει και δεν μου κάνει δύο εβδομάδες. Τι δύο εβδομάδες. Μια εβδομάδα. Αν δει την απόδειξη, τραβάει τα μαλλιά του. Τα 110 ευρώ να έχουμε 65 ευρώ. Όλοι το ζούμε αυτό τώρα. Όλοι το ζούμε. Δεν παίζει αυτό τώρα. Αλλά και οι διεθνείς αναλυτές σχετικά με τις τιμές πετρελαίου είχαν χτυπήσει τα καμπανάκια εδώ και 3 μήνες ότι το ράλι αυτό θα εξελιχθεί σε τεράστιο πρόβλημα και μπορεί να ανέβει και πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι στην τιμή Brent. Κάτι το οποίο βέβαια δυσκολεύει και τη λειτουργία παραγωγικών καταστάσεων όπως είναι και ο Θερινόλακος και οι τιμές σίγουρα του ηλεκτρικού ρεύματος θα εκτιναχθούν ούτως ή άλλως. Οπότε έπρεπε να είχαν λάβει τα μέτρα τους από τότε. Σωστό, ναι. Αλλά ακούστε όμως, είναι λίγο μονομερές αυτό αγαπητή Μαρία και επέτρεψε μου και εγώ αρκετά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και συμμετάσχω και στα πολιτικά σφαιρικά. Όντως πραγματικά δεν έχει σημασία ποιος ακριβώς βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας. Σημασία έχει με το επιτελείο των συνεργατών του καταρχήν να μην δημιουργεί μια αντιπαλότητα με τον κόσμο με ανακοινώσεις του τύπου θα δώσουμε 3-5 ευρώ στα νοικοκυριά μέχρι αυτά τα κιλοβάτ κτλ. Αλλά να προσπαθεί να βρίσκει τις ενδεδειγμένες λύσεις και ενδεχομένως αν χρειάζεται να μεταφέρει πόρους από άλλες πηγές. Γιατί αλλού υπάρχει σπατάλη. Και οπωσδήποτε πάντα το νοικοκύρεμα μπορεί να δώσει ανάσα και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε, ας πούμε, καφετέρια, να μην πω σε ποια περιοχή, δεν θα πω στην Ιεράπετρα, έτσι που, ή στη Σιτία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, αλλά δεν μπορεί να έχουμε, ας πούμε, μια καφετέρια, η οποία ένας νορμάλ λογαριασμός της ήταν 1150-1200 ευρώ, έχουν κόστη, έχουν ρεύμα, είναι ενεργοβόρα αυτά, ψυγεία, τα πάντα όλα. Και να έρχεται μετά με τις ρήτες και να το βγάζει και να το έχει είτε διαδικτυακά είτε όχι 3,5 και 4 χιλιάρια. Είναι τεράστιες διαφορές. Αυτό πρέπει να βρεθούν λύσεις. Τις επεξεργάζονται όμως. Τις επεξεργάζονται στα αρμόδια υπουργεία. Δέχονται τις πιέσεις από όλους τους πολιτικούς φορείς, να είσαστε σίγουροι. Και θεωρώ ότι είναι υποχρεωμένοι στο άμεσο διάστημα. Υπάρχουν προτάσεις, ας πούμε τώρα. Ή ας πούμε χθες. Ήδη τα πήγα μερικές που αφορούν και τον πολιτικό φορέα που και εγώ θέλω να ασχοληθώ αργότερα. Δεν είναι όμως επί της παρούσης αυτή τη συζήτηση. Προτάσεις σίγουρα καταθέτουν και οι πολιτικοί αντιπολιτευτικοί φορείς. Τα κόμματα δηλαδή, αλλά όχι μόνο αυτοί. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα τα οποία ούτως ή άλλως ξαναβγήκαν στην επιφάνεια, αλλά βάλτε στο μυαλό σας κάτι. Θυμάστε πολύ καλά ότι εμείς είχαμε μια άλλη τακτική για να πάμε στο τέλος ο Βοξίτης, τέλος το ένα, τέλος το άλλο. Η ίδια η Κίνα, βλέποντας τη τεράστια ζήτηση που έχει για να μας φτιάχνει προϊόντα, δεν φτιάχνει πια κανείς τίποτα. Τα κάνουν όλοι οι Κινέζοι για μας. Έχουν τεράστια ενέργεια ανάγκη και ξαναγυρνάνε να μην αφήσουν ούτε μία πηγή παραγωγής ενέργειας στο απειρόβλητο. Ό,τι και αν έχει αυτό σε σχέση με το περιβάλλον επιβάρυνση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όπως εξελίσσονται συμβολικά τα πράγματα και οι ανάγκες για ενέργεια σε όλο τον πλανήτη είναι τέτοιες, θα ανατρέπονται και αποφάσεις που έχουν ληφθεί πολλές φορές. Το πάω λίγο παραπέρα από αυτό που μπορεί να σκεφτεί ο μέσος πολίτης, αλλά δυστυχώς το φοβάμαι.
Δεν ξέρω αν με ακούτε. Θα σε ακούμε και πολύ καθαρά και με πολύ προσοχή. Έτσι, το θέμα είναι να. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι. Βγάλουμε. Εμείς, αγαπητή Μαρία, όλοι, ο καθένας έχει τη δική του δουλειά και λέει τι θα γίνει με το μαγαζί μου, με το σπίτι μου. Σωστό είναι αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, βλέπετε ότι είναι μια παγκόσμια κινητικότητα η οποία δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Και σίγουρα δεν μπορεί να δώσει λύσεις τέτοιες που να είναι τελείως αποδεκτές. Αναζητούν απεγνωσμένα το φυσικό αέριο όλη η Ευρώπη, γιατί είναι εξαρτημένο. Αντί όμως να γίνεται μια πραγματική συνεργασία για το όφελος των πολιτών, αναδικείται νέοι παίκτες οι οποίοι αγοράζουν για να μεταπουλάνε και ακριβώς, να κάνουν όλα αυτά. Έτσι ακριβώς. Να. Και όλοι ο ένας χωρίς τον άλλο. Αυτό στραγγαλίζει πραγματικά, πραγματικά τα νοικοκυριά κτλ. Αλλά υπάρχει και το φαινόμενο αυτό, το παλιό φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, που όλοι έχουμε προχωρήσει σε μια διαδικασία να μην είμαστε αυτάρκοι πουθενά. Βάζετε εκεί στο μυαλό σας ότι θα μπορούσαμε. Πάω τώρα και στους πολίτες. Και εγώ και για μένα εσύ, γιατί κρίνω πρώτα τον εαυτό μου. Εγώ τι ταράσα μου, έβαλα φωτοβολταϊκά. Όχι. Ακόμα το σκέφτομαι. Έπρεπε να έχω βάλει. Σας είπα, εντάξει, αλλά υπάρχει, μην ξεχνάτε όμως κύριε Γουλιδάκη, ότι έχουμε 10-12 χρόνια κρίσης. Όχι, θέλω να πω, δεν υπάρχουν, δώσε κίνητρα για να το κάνεις. Και αυτό το λέμε τώρα 15 χρόνια. Από τα φωτοβολταϊκά στη στέγη, από όλα αυτά που πόσοι μπορούσαν να ενταχθούν τώρα. Κοιτάξτε, εκεί δηλαδή τώρα είναι μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα. Όσες φορές υπήρξαν προγράμματα, γιατί και το εξοικονομώ είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα, με τα προβλήματα που είχαν που διορθώθηκαν, βλέπετε ότι μόλις ανοίγουν απορροφούνται γρήγορα. Άρα είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αυτό που λέτε και εσείς και εγώ είναι το εξής. Αν αυτό το πρόγραμμα το εξοικονομώ αυξάνει την διατηρησιμότητα μιας συγκεκριμένης θερμοκρασίας, άρα δεν θέλω ενέργεια πολύ. Αν μπορώ να βάλω και πρέπει να βάλω ηλιακό, να τον εβάλω. Πρέπει συνολικά να δούμε. Δεν έχουν όλη τη δυνατότητα. Εκεί χρειάζεται παραπάνω ενδεχομένως. Αυτό είπα, ότι δεν μπορούν να αγοράσουν όλα αυτά. Κοιτάξτε, το να διαχειριζόμαστε με ίση αντιμετώπιση τις ανισότητες είναι το μεγαλύτερο έγκλημα. Σωστά. Ανισότητες υπάρχουν σε νοικοκυριά που δεν έχουν λεφτά να βάλουν ένα ηλιακό. Ωραία. Μπορεί λοιπόν μέσα από αυτά τα προγράμματα να έχει και ακόμα και πλήρη επιδότηση χαρά στο πράγμα. Με 500 ευρώ βάζει πια ηλιακό των 100 λίτρων. Αυτές οι μικρές λύσεις που φαίνονται λαϊκίστικες δεν φαίνεται να υιοθετούνται σε μεγάλο βαθμό από συνολικές αντιμετωπίσεις και πηγές των αρμόδιων υπουργείων, διότι δημιουργούν από τη μια κόστη και από την άλλη δεν οδηγούν το χρήμα εκεί που το βοηθούν. Είναι τώρα, δηλαδή, πώς τι μου λέτε τώρα, θα έρθει η Τέρνα να βάλει ανεμογεννήτρια στη θρυπτή, να βάλει προς τον Άγιο Νικόλα, να βάλει προς τη Σιτία, να βάλει στο Γεωπάρκο, να βάλει... τι μου λέτε τώρα, τι κάνει ο νιός σε κεραμίδια, που πάει... ναι, τέλος πάντων. Μεγάλο θέμα η ενέργεια. Άρα δεν καταλήξατε κάτι. Αν μπορεί δηλαδή να γίνει κάποια παρέμβαση από εσάς, δεν μπορεί ούτε, εννοείται αυτό εκεί το πήγαινα, δεν μπορεί ούτε η αντιπεριφέρεια, ούτε η περιφέρεια Κρήτης, εννοείται αφού δεν μπορεί και η κυβέρνηση να βάλει φρένο, είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, μπορεί όμως να έχει διευκολύνσεις ή να παρέχει άλλα πράγματα προς αυτό. Πολύ περισσότερο αγωνία διαθέτω αυτή τη στιγμή μέσα. Ότι εξελισσόμενο αυτό το παιχνίδι, ευτυχώς φαίνεται τουλάχιστον να εκτονώνεται αυτή η κατάσταση, να ομαλοποιηθεί και στο μυαλό των ανθρώπων ότι ένας πόλεμος είναι καταστροφικός και συνέπειες. Είδατε ότι συνετιζόμαστε με την Ουκρανία, αλλά φεύγω από αυτό το κομμάτι. Γεγονός είναι ότι εμείς αναζητούμε κάθε φορά και τις ίδιες τις υπάρχουσες πηγές που έχουμε, να δούμε μήπως υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα ήθελαν και τη συνυποστήριξή μας. Βάζοντας στο μυαλό μας ότι πώς λειτουργούμε τώρα. Έχουμε συγκεκριμένα εργοστάσια στην Κρήτη. Δεν είναι απαραίτητο να έχουμε την τεχνογνωσία που έχουν στη διάθεσή τους, γιατί γνωρίζουν τα ενεργειακά καλύτερα από εμάς, να προσθέσουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο τη γνώση. Έχουμε αυτές τις μέρες τις συζητήσεις για τις περιοχές Natura και γι' αυτό θα κάνουμε και σε αιτία 11.30 σήμερα. Και από εκεί και μετά έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σαν περιφέρεια ότι έχουμε αυτές τις πηγές, αυτές τις ανάγκες. Αυτές είναι οι εξελισσόμενες ανάγκες, υπάρχει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον και στον ομό Λασιθίου. Φανταστείτε όταν ολοκληρωθεί και η επένδυση, ας πούμε, της Μύρου, ή όταν με το καλό και αν και εφόσον μετά από 3-5 χρόνια έχουμε στο Καβούζι. Καινούργια ενέργεια, δεν είναι αυτό. Άρα είμαστε σε μια συνεχή αναζήτηση, αλλά μέσα από τις διαδικασίες που έχουμε δει και το αναδείξαμε και χθες είναι ότι φαίνεται οι τοπικές κοινωνίες να αποδέχτηκαν τη λειτουργία, την αναγκαιότητα του εργοστασίου στην περιοχή. Για πολλούς κοινωνικούς λόγους διαφορετικούς. Ξεφάνταξε η περιοχή, θα το πω απλά και κατανοητά. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί, λειτουργούν, έχουν θέσεις εργασίας, υπάρχει βοήθεια για όποιον χρειαστεί. Με ένα τέτοιο λιμάνι, με τέτοιες εγκαταστάσεις που υπάρχουν εκεί, είναι και στο μάτι και διαφόρων επενδυτών, αν και εφόσον αργότερα εγκαταλειφθεί. Να σας θυμίσω ότι στην αρχή της δική μου καριέρας, μπράβο,
Την αρχή τη δική μου καριέρα, σαν καριέρα, καριέρα δεν κάνει, ενασχόληση με τα κοινά στην αντιπεριφέρεια. Από τις πρώτες συναντήσεις ήταν το Διοικητικό Συμβούλιο των Εργαζομένων του Αδερνολάτ. Μια τεράστια αγωνία, διότι τότε θα θυμάστε ότι υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι υπάρχει πιθανότητα μετά από 5 χρόνια αυτό το εργοστάσιο να κλείσει ή να λειτουργεί με μια παράταση, σαν μπαταρία, σαν ένα ισοζύγιο, εν πάση περιπτώσει, συμπληρωματικά. Η άποψή μου, και την καταθέτω εδώ ευθέως, ότι οι γεωγραφικές εξελίξεις, η ενέργεια και όλα αυτά που υπάρχουν στην περιοχή μας θα του δώσει το περιθώριο ακόμα και να μετεξελιχθεί. Μας είπε χθες ο κύριος Μαργατάτας, ο διευθυντής, ότι είχε στις κατασκευαστικές του προδιαγραφές, ήταν να μπορεί να λειτουργήσει και με φυσικό αέριο. Άρα εμείς τι να κάνουμε, θα λέμε ότι θα το κλείσουμε. Όχι βέβαια. Μα δεν γιατί καταλαβαίνω γιατί το βάζετε ξανά στη συζήτηση τώρα αυτό. Παλιά. Μόνο γιατί εσείς είστε ήσυχοι, δηλαδή ότι θα έχουμε και αύριο και μεθαύριο ρεύμα, αν τα αφήσουμε όλα στην τύχη τους τώρα. Όχι, όχι, απλά δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, και εδώ η περιφέρεια μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και καλά το κάνετε, να δούμε πώς και τι και γιατί. Δηλαδή είμαστε η Κρήτη, η Μελιοφάνεια, Αεράτη, είμαστε τέλος πάντων όλα αυτά. Είναι καλύτερα από το να θεραπεύεις. Σωστά, έτσι. Σωστά. Και ναι. Όταν έχεις ένα τέτοιο ενεργειακό θόρυβο καθημερινά, ναι, μια όχληση, ανατιμήσεις πράγματα, δεν μπορείς να μην εξετάσεις τις δυνατότητες που έχεις τώρα. Πάντα το ναι, επόμενο βήμα είναι κάτι να δω τι έχω για να δω που θα πάω. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτό έχει να είναι μεγάλο θέμα και πολύ σύνθετο. Αυτή δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι για όλα, ναι, τα ζητήματα. Ωραία. Θέλω, κλείνοντας, επειδή είναι κοντεύει 11 και έχετε ακόμα λίγο μέχρι να φτάσετε στη σύσκεψη, τρεις κουβέντες για το θέμα της θρυπτής. Της θρυπτής, της χρυσής θέλω να πω. Στη θρυπτή αυτονόμου, γιατί, ναι, για την δράση που θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Αλλά πολλής λόγος για τη χρυσή, άνοιξε, κλείσε, όχι ανοιχτό, όχι κλειστό. Εδώ δύο κουβεντούλες για αυτό το θέμα. Επειδή συμμετέχετε κιόλας, έτσι. Βέβαια, ναι, συμμετάσχω, ναι, ναι, προφανώς συμμετάσχω. Εννοείται. Δεν έχω κάνει, ναι, καμία συνεδρία, ναι, ακόμα, ναι, και την έκταση. Mm-hmm. 4 συνεδριάς έχουν γίνει σε επίπεδο συμμετοχής όλων των μελών. Έτσι, αλλά έχουν γίνει κι άλλες που ίσως να μην έχετε πληροφορηθεί ή να μην αναδείξαμε εμείς, συζητήσεις και συνεδριάσεις επιμέρους επιτροπών, έτσι όπως της επιτροπής που συνεδρίασε από έγκριτους επιστήμονες για να προτείνουμε και θερμικές αλλαγές σε 8 σημεία. Τα είδατε χθες, και όλα ανακοινώθηκαν. Λοιπόν, είναι στη διάθεση όλων τα πρακτικά πρώτης, δεύτερης και τρίτης συνεδρίας. Τώρα που μιλώ, μπορεί τα και τελευταία τη τελευταία τη έκτακτη. Στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση δεχτήκαμε μετά και τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιεράπετρας να έχουμε μια συζήτηση ξανά με ένα και μόνο θέμα, την ενδεχόμενη άρση του περιορισμού. Για μας είναι περιορισμός επισκεψιμότητας και όχι κλείσιμο του νησιού. Έγινε λοιπόν μια έκτακτη συνεδρίαση όπου τα μέλη της Επιτροπής που παρακολουθήσαμε αυτή την με τηλεδιάσκεψη δεν είχαμε κάποιο νεότερο στοιχείο που να μπορεί να πείσει την πλειοψηφία των μελών ή, εν πάση περιπτώσει, την μερική πλειοψηφία ή κάποιος από εμάς, ότι αυτή η απόφαση πρέπει να αρθεί. Λέμε λοιπόν ξεκάθαρα και έχει ήδη τοποθετηθεί και ο πρόεδρος μας, ο οποίος έχει εξουσιοδοτεί από όλα τα μέλη να μιλάει δημόσια, και επομένως δεν θα πω κάτι που δεν είπε, δεν θα ξεπεράσω τα εσκαμμένα, γιατί θέλω να δεσμεύομαι στις υποχρεώσεις και τις υποσχέσεις μου. Λέμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι μετά και τις τηλεδιασκέψεις που έγιναν, στη μία πήρα και εγώ και με τον κύριο Πλαγιωτάκη, τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, και με τον κύριο Αμυρά και άλλους παράγοντες, αυτό που προέχει αυτή την περίοδο είναι ότι αναζητείται μια λύση για να έχουμε άμεση φύλαξη. Αυτό είπε ο πρόεδρος, σας μεταφέρω το ίδιο και εγώ. Δηλαδή, εάν σήμερα έχουμε 17-18, πόσο έχουμε να δω, εάν έχουμε μέσα στο Φεβρουάριο, γιατί εμείς θα έχουμε την επόμενη συνεδρίασή μας τέλος του μήνα ή αρχές Μαρτίου. Μέχρι τις 3 του Μάρτη θα έχει γίνει. Η κανονική μας, η τακτική μας συνάντηση που θα πάμε για να διαφοροποιήσουμε λίγο το θεσμικό καθεστώς σε 8 σημεία, αλλά και για να ενημερώσουμε για τις προγραμματικές και τις περιορισμούς όσον αφορά τις μελέτες που άμεσα θα πρέπει να ανατέσει η αντιπεριφέρεια. Λέμε λοιπόν ότι αν ωστόσο γρήγορα προκύψει μέσω ΦΠΚΑ, μέσω του κ. Αμυρά που θα πάρει μια πρωτοβουλία με τον Υπουργό Εμπορικής μας Ναυτιλίας, να υπάρξει άμεση φύλαξη που θα διασφαλίζει παρουσία, προφανώς η Επιτροπή έχει δικαίωμα και μπορεί και πρέπει να ξανασυνεδριάσει, να εξετάσει τα νέα δεδομένα και δεν αποκλείεται να υπάρξει μικρότερος ή μεγαλύτερος συγκεκριμένος αριθμός επισκεψιμότητας, υπάρχουν σχετικές μελέτες που μπορούν να βοηθήσουν, ή συγκεκριμένου άλλου χαρακτήρα μέτρα που θα βοηθάμε στην περιορισμένη επισκεψιμότητα. Γιατί αυτό γίνεται και με αυτή την απόφαση που έχουμε πάρει τώρα. Περιορισμένη επισκεψιμότητα υπάρχει. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές.
το πλαίσιο που κινιόμαστε. Ωραία, οπότε συνεχίζεται αυτό για να δούμε τι θα δούμε. Μεγάλη συζήτηση. Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσω όμως, γιατί μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη, αλλά ευτυχώς υπάρχουν και οι τοποθετήσεις καθενός από τα μέλη που συμμετέχει σε αυτήν την τέτοια. Και επειδή αρκετοί σε συζητήσεις και κατηδίαν, αλλά και σε δημόσιο λόγο λένε ποιοι και πώς και τι και τα λοιπά, δηλαδή γιατί αυτοί είναι στην Επιτροπή και άλλοι δεν είναι στην Επιτροπή. Προφανώς υπάρχει μια κεντρική ηγεσία που έχει ένα συγκεκριμένο ΦΕΚ και όρισε μέσα στο ΦΕΚ τους κανόνες ποιοι συμμετάσχουν και πώς συμμετάσχουν. Να δώσω λοιπόν μια απάντηση γενικότερη. Ένας φορέας, και βολιδοσκοπήθηκαν αρκετοί φορείς, μπορεί να συμμετάσχει και εφόσον έχει θεσμικός φορέας, καταστατικά, συλλογικότητα κτλ. Αναζητήσαμε. Και βοήθησα και εγώ, δεν ήμουν εγώ αυτός που αναζητούσε, η ηγεσία του Υπουργείου για να ορίσει. Καλά κάνετε και το αναλύετε. Αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν. Μα σε όσες συζητήσεις έχουμε κάνει με τους εκπροσώπους των ξενοδόχων Σιεράπετρας, αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή συλλογικός φορέας, παράδειγμα, των ξενοδόχων. Αυτό δεν είναι καλό. Να είστε σίγουροι ότι αν υπήρχε, θα ήταν μέσα στους ηλεκτριμόνες, μέσα στην Επιτροπή. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι, κατά την άποψή μου, ταπεινή μου, εμείς προσπαθούμε και υποχρεούμαστε να υλοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο ΦΕΚ. Αυτό το ΦΕΚ είναι νόμος του κράτους. Θέλω να το διαβάσουν πολλοί και να δούμε τι λέει για την αντιπεριφέρεια, τι λέει για το Δήμο, τι λέει για τα αποκεντρωμένα, για τον ένα τον άλλο, για όλους τους φορείς. Όλοι καλούμαστε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να εξαντλήσουμε τη δυνατότητά μας να πάρει ανάσα το νησί, να ανατραπεί αυτή η κατάσταση και από εκεί και μετά, αν επιτύχουμε, θα είναι όφελος για πολλούς. Είναι πιλωτικό για όλη την Ελλάδα, για όλη την Κρήτη. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο τευχοποιημένο μπούσουλα για να κάνουμε βήματα. Εμείς εκεί οδηγούμαστε. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε να προσθέσουμε προβλήματα στις λύσεις που μας υποδεικνύονται και μπορεί να μην είναι εύκολο να εφαρμοστούν. Και χρήματα θέλουν και κόπο θέλουν και λύσεις έξυπνες θέλει και τονοτρόμες δράσεις πρέπει να βρεις. Αν είναι να κατασκευάσει η Κίσκου σε την περιφέρεια, να αναδείξουμε πρώτα και να οριστικοποιήσουμε που θα γίνει σύντομα το ιδιοκτησιακό, να δούμε πού μπορούμε και αν μπορούμε. Και αν μπορούμε τελικά με ποιες άδειες, με ποια αποχέτευση, με ποιο τρόπο θα έχουμε και φαγητό και ενδιέτηση φυλάκων, παρατηρητών, επιστημόνων. Πόσα μέτρα, πόσα τετραγωνικά, για πόσους ανθρώπους. Αυτά μας απασχολούν όμως. Ναι, αλλά αυτά μας απασχολούν, προσέξτε, όχι για να περνάει η ώρα μας, αλλά για να υποδείξουμε με συγκεκριμένες ενέργειες και επικαιροποιημένες μελέτες που μπορεί να έχουμε σύντομα στη διάθεσή μας, με ορισμένα από τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας, να πούμε δηλαδή τι, ότι καταλήγουμε ότι θα είναι, παράδειγμα, 8 οι φύλακες, 10. Αυτά υπάρχουν κανόνες. Για να έχεις βάρδιες, για να μπορούν να διοδοτούνται, για να μπορούν να είναι εκεί κτλ. Έχει κανόνες. Άρα εμείς ήδη επεξεργαζόμαστε πρόταση ότι θέλουμε τόσους φύλακες, τόσα τετραγωνικά ήπια μορφής, πού θα βρούμε να τα κατασκευάσουμε, σε ποια ζώνη επιτρέπεται, είναι η ζώνη δική μας. Οι ιδιοκτήτες μας επισκέφτηκαν. Περασμένη Δευτέρα, αν θυμάμαι καλό, 14 του μήνα, είχαμε επίσκεψη στον αντιπεριφέρεια του κ. Τομασάτου με τους εκπροσώπους του. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν υπάρχουν. Σε αδειακά θα ξεκαθαρίσει γρήγορα αυτό το τοπίο. Έχει ανατεθεί σε δικηγορικό γραφείο. Σκοτάφτα και εγώ μέχρι τώρα. Δεν επιτρέπω ηλικία και θέση που βρίσκομαι να συνεχίσω να τα αφήσω για δεκαετίες να σκοτάφτουν. Δεν είναι ένα θέμα μπροστά. Μα πολλά θέματα μα μόνο τα ανακυκλώνουμε τώρα. Βεβαίως, βεβαίως. Ανακυκλώνουμε και ανακυκλώνουμε. Δεν θα είναι μόνο αυτή. Ο πύχης. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ναι, σίγουρα η συζήτηση μαζί σας είναι πάντα έτσι, βγάζει αρκετές ειδήσεις. Αν δεν επιβλέπει κανείς τον τρόπο σκέψης του, ούτε να έχει την ετοιμιγωρία του κόσμου αργότερα και την υποστήριξη, αλλά δεν μπορείς να με μεμψιμηρείς και να έχεις σε πάση περιπτώσει χωρίς να θέλω να αποταθώ σε κανένα. Τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Με συνέργειες, με δημόσεις, με συζητήσεις, με διάλογο, η λανθασμένη δική μου άποψη γίνεται οπαδός της σωστής άποψης του άλλου δίπλα. Έτσι, το να οχυρωθούμε πίσω από απόψεις και τα λοιπά, μεμονωμένες θεωρώντας ότι εγώ είμαι ο αλάνθαστος, νομίζω ότι απέχει μακριά. Και όχι κάτω από το χόλι, χαλή. Να είστε καλά κύριε Γουλάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα να έχετε. Γεια σας επίσης. Λοιπόν, αυτά εντάξει.